Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, η ώρα είναι... Καλημέρα Κώτα. 7:39 το πρωί. Εγώ έφτασα σπίτι γύρω στις 5, 5 και κάτι, 5 παρά, δεν θυμάμαι καθόλου. Και μόλις τώρα το πρόγραμμα στο οποίο επεξεργάζομαι τα βίντεο κατάφερε να διαβάσει όλα τα αρχεία ώστε να μπορέσω εγώ να αρχίσω την επεξεργασία. Θα προλάβω να το ανεβάσω 12:30 το βίντεο σήμερα? Δεν ξέρω. Απλώς το είχα live και δεν πρόλαβα πιο νωρίς. Επίσης, να σας πω ότι όση ώρα αυτό επεξεργαζότανε, εγώ πήγα μέσα και έβγαλα μια φωτογραφία για το Instagram που εσείς θα την έχετε δει ήδη λογικά, γιατί εγώ θα την ανεβάσω σήμερα. Και έβγαλα και μια άλλη φωτογραφία για ένα giveaway που θα γίνει την Κυριακή, ώστε να μην χάνω χρόνο από την υπόλοιπη μέρα που θέλω να κάνω πράγματα για να σας δείχνω. Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να πάω να φτιάξω καφέ, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι θα προλάβω να κοιμηθώ. Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορεί το vlog μας να συνεχιστεί όλο το χρόνο. Επίσης, η φωνή μου δεν ξέρω αν την ακούτε, που είναι λίγο έτσι μάγκικη, βαριά κτλ. Ξεκινάω τώρα το μοντάζ, τώρα είναι 7:40 ακριβώς και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσω. Σήμερα θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται η δουλειά. Για να ξέρετε λοιπόν. Για πάμε, Παναγία μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το σαλόνι έχει τα μαύρα του τα χάλια, εντάξει, αλλά ότι δεν έχω καμία όρεξη να μαζέψω τίποτα. Like, τίποτα. Τελείωσε. Σταμάτα, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί. Α, είναι με τις κότες τύπου πρωί-πρωί, άρα η κοτούλα. Α, σε κατάλαβα, γλυκούλα. Θα πάω να φτιάξω καφέ, δεν παλεύω. Έφτιαξα πολύ καφέ και έβαλα και κεκάκι δίπλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάω καθόλου αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κεκάκι θα το έχω φάει μέσα σε 3 λεπτά όλο. Και το θέμα είναι ότι αυτό το έκανα για να νιώσω λίγο καλύτερα. Ότι τύπου είναι πρωί, έχω το πρωινό μου. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά αυτή τη στιγμή. Και ότι μου λείπει και αυτό το νύχι πάλι. Τι θα γίνει με αυτό το νύχι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αν χώνομαι ότι δεν θα προλάβει να ανέβει στο 10:30 και είμαι ψυχαναγκαστική, δεν γίνεται να με ανέβει στο 10:30 γιατί θα πάθω καρδιά. Μ' αρέσει πολύ σήμερα που το κάνουμε μαζί αυτό. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα πλάνα είναι περίπου μία ώρα και 50 λεπτά. Ευτυχώς σίγουρα πάρα πολλά πλάνα είναι βλακίες. Αλλά πώς θα τα βρω, πρέπει να τα δω όλα. Ξεκινάμε! Η ώρα είναι 10:50, η κατάστασή μου είναι αυτή. Και έχω μοντάρει όλο αυτό μέχρι εδώ, αλλά μου μείνει ακόμα αυτό. Με πιάνουν τώρα τα ψυχαναγκαστικά μου ότι πρέπει να ανέβει στο 10:30, αλλά πρακτικά δεν γίνεται και θα δείτε γιατί. Λοιπόν, είναι έτοιμο και τώρα θα ξεκινήσει η επεξεργασία. Και θέλω να δείτε τι γίνεται με την ώρα. Η ώρα είναι 11:30 και αυτό το βίντεο θέλει πάρα πολύ ώρα για να ετοιμαστεί. Και μόλις τελειώσει όλη αυτή η ώρα, θα χρειαστούμε περίπου άλλη τόση ώρα για να ανέβει στο YouTube. Επειδή μπορεί να το είχατε απορία, σας λέω τώρα λεπτομέρειες άχρηστες. Επίσης, αυτό το σπυρί εδώ, τι συμβαίνει? Είναι σαν να έχω δεύτερη μύτη εδώ. Δεν είναι καλό πράγμα. Αχ, Παναγία μου! Επίσης, θέλω να δείτε ότι η ώρα μπορεί να περνάει και να ανεβαίνει το πόση ώρα μένει για να ολοκληρωθεί το βίντεο. Η ώρα αλλάζει συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να ξέρω και σε πόση ώρα θα ανέβει. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Έτσι πάει αυτό. Παιδιά, ξύπνησε ο Κλεάνθης και όπως βλέπετε μπορεί να κουρεύτηκε, αλλά το μαλλί του είναι έτσι. Σαν να γυρνάμε πίσω στην αρχή του vlog μας με το μαλλί που έχεις τώρα. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο φίλος μου ο Νίκος. Μου κουρεύει από κάτω. Ώστε να το κουρεύει εσωτερικά. Και μετά μου λέει, σε 2-3 μέρες ρίξ' το από πάνω έτσι. Και αφού έχει κουρέψει το από κάτω, το από πάνω παραμένει. Πάω να φτιάξω καφέ. Έχω φτιάξει εγώ πριν. Αν θες άλλο καφέ, εσύ. Τι καφέ? Γαλλικό έχω φτιάξει. Εγώ θέλω ιταλικό. 3, 2, 1. Έτοιμο! Η ώρα είναι 12:36. Θα πάθω εγκεφαλικό, έχω αργήσει ήδη. Λοιπόν, τώρα το βάζω να ανεβαίνει στο YouTube και φτιάχνω thumbnail ταυτόχρονα. Τώρα είναι ωραίο που θα ξέρετε γιατί άργησε ακριβώς, παιδιά. Πεινάω πάλι. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες, ρε παιδιά. Έχει πάει μεσημέρι για σένα. Λογικό δεν είναι να πεινάω πάλι και ας έφαγα όλα αυτά που έφαγα το βράδυ. Τι να γίνει. Πού πας? Πρόβα. Τι να κάνω? Σε βλέπω να κοιμάσαι. Πρέπει να φύγω. Να αρχίσω. Είναι πλέον 1:20. Και το βίντεο θέλει άλλα 41 λεπτά. Και τώρα πια τα ξέρετε όλα. Ξέρετε ακριβώς πώς γίνεται. Σήμερα το απόγευμα έχουμε κανονίσει να πάμε με τον Κλεάνθη στο σπίτι του αδερφού του και να φτιάξουμε κουλουράκια, δηλαδή να μας δείξει πώς θα φτιάχνει η Έλενα.
Η ανιψιά του Κλεάνθη δηλαδή. Τι θυμάστε, είναι εκείνη η γλωσσοκοπάνα η μικρή που σας είχα δείξει στο βίντεο του στολισμού και την είχατε αγαπήσει. Οπότε σήμερα θα μας δείξει τα δικά της κουλουράκια. Απλώς ελπίζω να μην πέσω με τα μούτρα έτσι πάνω στο τραπέζι εκεί που θα τα φτιάχνουμε και κοιμηθώ. Αυτό εδώ το μεγάλο σπυρί με πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή αύριο στο meetup δεν θα γνωρίσετε μόνο εμένα, θα γνωρίσετε και αυτό το σπυρί γιατί πια. Χρειάζεται ονοματεπώνυμο σε αυτό το μέγεθος. Λύσαξα κι εγώ. Πάει καλύτερη ακμή, πάει καλύτερη ακμή. Πάρε να έχεις τώρα. Ανέβα, μωρέ, κάποια στιγμή. Εγώ γιατί βλέπω ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό. One eternity later. Παιδιά! Να σας πω κάτι. Η ώρα είναι 10 και 5 και ξύπνησα πριν λίγο. Όσο και να ήθελα να πάω να φτιάξουμε τα μπισκότα με την Έλενα και να κάνω πράγματα και να σας δείξω πράγματα, απλά ο λογαριασμός, απλά ο οργανισμός μου κλάταρε, τελείωσε, βγήκα off, κοιμήθηκα. Έλειωσες. Δεν άκουγα, δεν έβλεπα. Εν τω μεταξύ ο Κλεάνθης είχε πάει και μου έφερε που φτιάξαν τα μπισκότα και Έλενα είναι τα πιο νόστιμα. Είναι πεντανόστιμα. Ναι, είναι τα πιο νόστιμα μπισκότα που έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Μπράβο και του χρόνου. Και ναι, του χρόνου θα είμαι εκεί. Τη έφτιαξε το όνομά τη. Τη έφτιαξε το όνομά τη σε μπισκότο. Ναι, σε μπισκότο. Έλα. Και τρελάθηκε, τσίριζε, ούρλαζε. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε. Ξέρετε ότι σε λίγες ώρες τώρα που βλέπετε το βίντεο είναι το meetup. Το ξέρετε. Λοιπόν, να μπείτε πάνω κάτω στο κουτί πληροφοριών να δείτε πληροφορίες. Ο Κλεάνθης έχει λυσάξει να βάλουμε πλυντήριο. Δεν γίνεται. Ακόμα και εγώ που μου αρέσει το πλυντήριο, δεν αντέχω τώρα σήμερα. Θες να βάλω. Θα βάλω. Ναι, ωραία, ναι. Θα βάλω πλυντήριο. Έχει φουσκώσει ο κάδος. Ο κάδος έχει φουσκώσει ο ίδιος ο κάδος. Πώς έγινε αυτό. Όχι τον κάδο του πλυντήριου, το άλλο που βάζουμε τα άπλυνα μας. Κοντεύει να κάνει μπαμ. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μπει ένα πλυντήριο, κάποιο πλυντήριο τώρα. Και τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα είναι το vlog έτσι σκέτο. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Δες. Σήμερα δεν έχει ξυπνήσει, κοιμάσαι. Γιατί μόνταρες, αφού κοιμήθηκες μετά, τι έχεις να έχεις τραβήξει εδώ. Έχω τραβήξει λίγα πράγματα. Φανταστικό σήμερα. Δεν έκανα τίποτα φανταστικό σήμερα. Δηλαδή ούτε καν κάτι κοντά. Μη βαριέστε, παιδιά! Μη βαριέστε! Σηκωθείτε από τις θέσεις σας, κάντε πράγματα! Μη μου δίνετε σημασία εμένα! Ήταν μια μέρα, θα διαγραφεί από τα χρονικά. Όχι. Να διαγραφεί από τα χρονικά. Να σας πω κάτι. Αυτό που βλέπετε τώρα, γιατί θα το αφήσω αυτό το λάθος, σε όλα τα βιντεάκια τις τελευταίες 5 μέρες. Λέω συνέχεια πράγματα που δεν στέκουν. Χρησιμοποιώ λάθος λέξεις, λάθος φράσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Δηλαδή είτε κλάταρα. Θες να μας πεις εσύ τι έκανες τη μέρα σου. Πήγα καφέ, άραξα λίγο, άκουσα κάτι κομμάτια να μάθω κάτι στίχους. Πήγα για πρόβα. Πήγα από την Έλενα μετά. Mm. Φτιάξαμε τα κουλουράκια. Ήταν πολύ ωραία. Ήτανε γλυκά. Κάνανε κρίτσι κρίτσι με στο στόμα. Να ξέρετε τι μαγικό έχουν αυτά τα κουλουράκια που είδατε. Τα πλάθεις, αφού φτιάξεις τη συνταγή, δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Και όταν τα βάλεις στο φουρνό θέλουν 15 λεπτά. Μόνο 15 λεπτά ναι. Θέλουν. Δηλαδή, τα πετάς, 15 λεπτά, τρως, ξαναπετάς, άλλο 15 λεπτά, τρως, κάντε μισή ώρα, τρως. Βασικά η συνταγή είναι να πετύχει λίγο στην αρχή και θυμάμαι και τη συνταγή. Πες τη συνταγή. Λοιπόν, ακούστε τη συνταγή είναι. Δεν τη θυμάται. Λάδι. Mm. Δεν θυμάμαι βέβαια τι. Άμα δεν του πει ποσότητα το κάνω, θα ρίχνω όσο λάδι θέλει μέσα. Μισό ποτήρι λάδι. Για πόσα κουλουράκια. Βγήκανε πολλά, βγήκανε 60-70 κουλούρια. Όλη η γειτονιά θα φάει. Έτσι. μισό κιλό λέω. Μισό ποτήρι λάδι. Μισό ποτήρι λάδι. Λεμόνι. Όχι, συγγνώμη. Α, τι ναι. Λέει, μωρέ. Ακούστε, όχι, όχι. Λοιπόν, μισό ποτήρι λάδι. 8 πορτοκάλια. Τα στύψαμε. Ναι. Πορτοκάλια. Αστίδεις. Και το χύμα το ρίχνεις μέσα μαζί με το λάδι. Ναι. Ένα ποτήρι. Έχει πολύ ζάχαρη. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Πολύ ζάχαρη. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Έπρεπε να το πεις αφού το φάω. Σταμάτα. Πάμε πίσω rewind που το δεν πει. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Σόδα. Ένα κουταλάκι. Baking powder. Ένα κουταλάκι επίσης. Μην το δοκιμάστε, παιδιά, αυτό που λέει. Εγώ βλέπω ότι δεν θυμάται τίποτα. Ένα κουταλάκι κανέλα. Αυτά. Και μετά αλεύρι, εννοείται. Πόσο. Για όλες τις χρήσεις. Μισό πακέτο τουλάχιστον βάλαμε και παραπάνω μπορεί. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε, είναι αλήθεια αυτό που λέει. Νομίζω ότι τα λέει στην τύχη, τα βγάζει από το μυαλό του. Όχι, ρε. Αυτό είναι, κάποιοι θα συμφωνήσουν. Εδώ είπε λεμόνι πριν. Ναι, πορτοκάλι ήταν, όχι λεμόνι. Μπέρδεψα να έχει περιττοητή. Έχει περιττοητή. Και βγαίνει αυτό που έφαγε μόλι τώρα, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Φτάνει όμω δεν θα φάμε. Μην τα φας άλλα. Φάμε βραδινό. Μην τα φας άλλα. Καλά είναι και ο Κλεάνθης. Τι κάμα τσάλα, τι κάμα τσάλα. Και εγώ νιστάζω πολύ. Το σημερινό vlog είναι ένα vlog με τρομερή αγωνία. Περιπέτεια. Ένα τέτοιο μηχάνημα θα κάνετε με το που βλέπατε. Vlog μας 21. Πάτε και τα λέγανε. 21, το 22 κάνουμε τώρα. 22, ναι. Α, ξέρετε τι, θυμήθηκα. Γεια σου,
Κώτα. Γεια σου, μπρε Κώτα. Θυμήθηκα ότι σας είπα για τις τσάντες που σας έδειξα χτες από OMG Athens. Ότι σας είπα ότι έχουν έκπτωση. Αλλά δεν σας είπα τον εκπτωτικό κωδικό. Παιδιά, η έκπτωση είναι με τον εκπτωτικό κωδικό OMG Magic. Και θα τον βρείτε ακριβώς από κάτω στο κουτί περιγραφής. Και ήθελα να σας δείξω και κάτι άλλο που το είδα μετά, ρε παιδιά. Και δεν το είχα δει εκείνη την ώρα για να σας το πω. Και μισό θα σας το πω τώρα. Θέλω να σας πω ότι βρήκα μέσα στις τσάντες καρτελάκια, αλλά δεν τα κοίταξα και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήτανε. Αλλά επειδή μετά το έψαξα, όλες οι τσάντες τους, παιδιά, είναι limited edition. Οπότε αυτή είναι η νούμερο 4 που έχω εγώ. Βγαίνει συγκεκριμένος αριθμός από κάθε τσάντες, οπότε ξέρετε, δεν είναι αυτές που θα περπατάς στο δρόμο και θα πετύχεις άλλες 30 με την ίδια τσάντα. Στον ίδιο δρόμο τουλάχιστον. Και επίσης, μέσα σε αυτή την τσάντα εδώ πέρα, κοιτάξτε τι βρήκα. Έχει και άλλη τσάντα! Τσάντα μέσα στην τσάντα! Αυτό είναι Inception! Άνοιξε αυτή να δει πώ έχει εδώ μέσα. Φαντάζεσαι και το ανοίγω και έχει και άλλη τσάντα! Και το ανοίγω και έχει και άλλη τσάντα! Και άλλη, και άλλη, για πάντα! Είναι τσάντα μπαμπούσκα! Οπότε εδώ πέρα μπορεί να βάλει, ξέρει, καλλιντικάκια σε ασορτή τσαντάκι με την υπόλοιπη τσάντα και καταλαβαίνετε τώρα πώ θα γίνει αυτό. Και τώρα πάω να βάλω αυτό το αναθεματισμένο πλυντήριο, παιδιά. Πλυντήριο γρήγορα! Είναι κάτι συγκεκριμένο που θέλει να πλύνω. Να τα βάλω εγώ που ξέρω ότι θέλω να πλύνουμε. Πετσέτες θέλω να πλύνουμε. Θα τα βάλω εγώ. Δεν έχω πετσέτες. Εσύ, κοντουλίτσα μου, εσύ. Έχουμε πετσέτες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές πετσέτες μες στην άπλυντα. Θα σκάσει το τέτοιο. Ο κάδος των απλήτων. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω, γι' αυτό γέλασα και δεν σε διόρθωσα. Άμα ήξερα θα σε είχα διορθώσει, δεν θα γέλαγα. Στην παραλίγουσα δεν είδατε. Είπε παραλίγουσα. Χριστέ μου, είσαι τόσο έξυπνος. Σε παρακαλώ, το φως που είναι πάνω με αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο. Είσαι έξυπνος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και χιούμορ. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν το έχουν όλοι. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Θα το ξαναπώ, νομίζω το είπα και νωρίτερα. Να κάνω meetup και να έχω αυτό το δεύτερο κεφάλι εδώ, δίπλα στο στόμα μου. Είναι πολύ άσχημο αυτό το σπυρί. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό πάντως αυτό. Έχει πριστεί όλο το σημείο, δηλαδή νομίζω ότι θα βγει ένα δόντι από εδώ. Μήπως έχω κανένα έγκλειστο. Τέλος πάντων, για να μην συνεχίσω να λέω αρλούμπες αυτή τη στιγμή, πάω να βάλω πλυντήριο. Και εκεί που ήμουν πολύ στεναχωρημένη που θα βάλω πλυντήριο, μου είπε ο Κλεάνθης ότι θα βάλει την τηλεόραση να δούμε το vlog μας το σημερινό που δεν το έχει δει. Και να παραγγείλουμε. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Το είπε. Οπότε τώρα, άμα κάνουμε έτσι, εντάξει παιδιά, εντάξει τότε, θα βάλω με χαρά το πλυντήριο. Τι θα παραγγείλουμε. Είπα εγώ να παραγγείλουμε. Το είπε, τώρα το είπε και μου πει το κινητό μου από την τσάντα μου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Γιατί λες ψέματα. Θα μεγαλώσει η μύτη σου. Έτσι θα γίνει. Δεν είμαστε τίποτα τρελοί που βλέπουμε το vlog μας, το δικό μας ή τίποτα ψώνια. Απλώς ο Κλεάνθης δεν το έχει δει, εντάξει. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί νομίζω ότι. Τι βάλει μέσα. Δεν πιστεύω να με τράβηξες που είμαι στην τουαλέτα. Όχι. Κρυφά. Παραθυράκι πίσω. Ναι, αλλά άλλη όρεξη δεν είχαν. Θέλω να σε δουν στην τουαλέτα όλοι. Να δουν τι κάνεις. Έτσι. Inception, βλέπετε το vlog μας, το δικό μας, το οποίο είμαστε εμείς που βλέπουμε και εμείς το δικό μας vlog μας. Κοιτάξτε πως θα χαμογελάσει η Ευελίνα. Στην πόρτα μας σε 30 λεπτά λέει. Χαμογέλασε. Παραγγείλαμε. Κανονικά, μαγειρεύουμε. Αλλά είναι 5 μέρες τώρα που δεν έχουμε την. Δεν είναι 5, είναι παραπάνω. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε τα άλλα υλικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάει σούπερ μάρκετ τώρα ναι, πρόσφατα. Οπότε το ψυγείο μας έχει μέσα τυρί γαλοπούλα. Ψωμί δεν έχει για να φτιάξουμε τόσο παρόλα αυτά. Μία μαρμελάδα που έχει φτιάξει ο μπαμπάς μου. Μία μαρμελάδα που έχει φτιάξει ο μπαμπάς μου. Γενικότερα δεν έχει πράγματα που τρώγονται μέσα στο ψυγείο. Και είναι πολύ δελεαστικό το να παραγγείλουμε. Έχεις κάτι να μου πεις. Έχεις κάνει πολύ ωραίο μοντάζ. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Τι είναι, το αυτό το μου ήταν τύπου δεν το περίμενα. Τύπου πώς έγινε αυτό. Όχι, έχω απορώ πόσο καιρό κάνεις. 2 χρόνια είναι. Όχι, ούτε καν 2 χρόνια. Όχι, 1 χρόνο και 3 μήνες ξέρω. Ρε εσύ, πολύ ωραίο. Δεν μιλάω. Κοτουλίτσα! Δεν μιλάω. Ήρθε το φαγητό! Κοτουλίτσα! Εννοούσα πριν ότι κάνεις ρόμο μοντάζ γιατί ενώνεις το λόγο του ενός πλάνου με το επόμενο. Έλα, σταμάτα βρες να ξέρεις πόσο δεν μ' αρέσει να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Θα το δείξω. Σε παρακαλώ. Γιατί! Έτσι. Να σας πω, πήρα ένα τυλιχτό εγώ, πήραμε πιτούλες και τυροκαυτερή και ο Κλάνης θέλει να ζωθούμε ψέματα ότι πήρε μόνο ένα καλαμάκι. Δείξε τι έκρυψες. Έχω και ένα τυλιχτό. Μου λέγε όχι, μην το δείξε παρακαλώ. Γιατί! Θέλω να τονίσω ότι μέσα στο σουβλάκι μου υπάρχει και ντομάτα, που αυτό είναι ξεκάθαρη σαλάτα. Πες ότι πήρα σαλάτα, ένα καλαμάκι αυτό και μία πίτα. Είναι. Αυτό τι είναι? Η σαλάτα δεν είναι. Έχω ιδέα τι είναι αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου και δεν ξέρω πώς βρέθηκε μέσα στο σουβλάκι μου. Μην τρως πατάτες στο σουβλάκι, το γνήσιο έχει μόνο κρέας και λαχανικά.
Παιδιά, θα αναγκαστώ να χωρίσω άμα συνεχίσει να λέει τέτοια. Εάν θέλουμε να γευτούμε τις πατατούλες, τις βάζουμε ξεχωριστά. Γιατί μέσα στο σουβλακάκι πανιάζουν. Οι πατάτες είναι παντού ωραίες και μέσα στα κορφλέξα τις βάλετε άλλα, και μην ακούτε σουβλάκι, κανέναν. Άλλα. Θα μας παίξεις κάτι. Φυσικά. Πολύ σοβαρός δεν είσαι? Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσουμε, διότι θέλουμε να επεξεργαστούμε λίγο την έκπληξη. Λεφτά? Δεν έχω. Τότσε? Δεν έχω. Και τι σου έπαιζα τότσι ώρα? Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε, διότι πρέπει να επεξεργαστούμε την έκπληξη που σας έχουμε για τις 26 του μήνα και πρέπει να βάλω το βίντεο να περνάει, γιατί η ώρα είναι 12 το βράδυ και πότε θα προλάβω να μοντάρω και να είμαστε αύριο φρέσκοι και έτοιμοι για το meetup. Σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και συγγνώμη αν ήταν λίγο, αλλά τι να κάνω που κοιμόμουν σήμερα σαν την ποδάρα όλη μέρα. Σας αγαπώ. Κοτούλα μου!